λοιπόν, σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τους στενούς μου συνεργάτες, που δεν είναι άλλοι από τους 4 ορκινάτους και 2 συντονιστές σε 2 τομείς που είχαν προεκλογικά υποσχεθεί ότι θα καταλάβουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τους αναπτύξουμε καλύτερα, διότι θεωρούμε ότι αυτοί οι 2 τομείς, ο τουρισμός και η γεωργική ανάπτυξη, θα βοηθήσουν για την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής μας. Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου μας θα είναι ο Νότος ο Παναγιωτόπουλος, που θα αναλάβει τον τομέα της διοίκησης, πρόνοιας και των δημοτικών διαμετρημάτων, και εδώ είναι μια πληροφορία, ένα συντονιστής μεταξύ των δημοτικών διαμετρημάτων και των άλλων των ΜΑΦΑΝ. Επίσης θα είναι και αναπληρωτής μου. Ο Χρήστος ο Φωτόπουλος θα είναι αντιδήμαρχος των οικονομικών. Ο Σπύρος ο Τζουλέκης θα αναλάβει τις τεχνικές υπηρεσίες και την διεύθυνση πολεοδομίας. Επίσης θα αναλάβει και τη διεύθυνση υδάτινων χώρων μέχρι να ορίσουμε διοικητικό συμβούλιο για να ξαναφτιάξουμε την εταιρεία. Και ο Παναγιώτης ο Μαυρίκος θα αναλάβει τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο. Επίσης θα έχει και την ευθύνη της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Στα πλαίσια του προεκλογικού μας αγώνα είχαμε πει, όπως προείπα, ότι θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε τους 2 τομείς, τον τουρισμό και την αγροτική οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο, μέσα στις δυνατότητες που μου δίνει ο Καλλικράτης να ορίσω ειδικούς συντονιστές, ορίζω τον Αλέξη τον Μανολόπουλο, συντονιστή για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και επίσης θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και τον Ανδρέα τον Αγκουτσόπουλο, συντονιστή για θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Πιστεύω ότι αναλαμβάνουμε σε αντίξωες συνθήκες, γνωρίζουμε όλη την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, γνωρίζουμε όλη τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, με τόσες περιπτώσεις που έχουν γίνει στους πόρους της αυτοδιοίκησης. Παρόλα αυτά, οι συνεργάτες μου και εγώ θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη ανάπτυξη του νομού μας, και επίσης θα προσπαθήσουμε με όρους χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικότητας να διοικήσουμε το Δήμο. Εγώ, αφού τους ευχηθώ καλή επιτυχία, δύναμη, και από αύριο το πρωί πρέπει να δώσουν όλο τον εαυτό τους για το δική αυτοδιοίκηση, για το Δήμο που τους έκανε την τιμή και τους εξέλεξε σε αυτή τη θέση, και για την κοινωνία η οποία περιμένει πάρα πολλά από μας. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία, να έχουν υγεία και δύναμη, και τα προβλήματα λύνονται μόνο με το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο που μου ανέθεσε τις δραστηριότητες και το τομέα που σας προανέφερε, να μην επεκταθώ στις λεπτομέρειες. Όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, και εγώ έχω αίσθηση και των ευθυνών που αναλαμβάνω, των προβλημάτων που είναι ποικίλα και πάρα πολύ δύσκολα, αλλά όλοι δώσαμε μια υπόσχεση, και εκεί θέλω να σταθώ, ότι θα αφιερώσουμε τις δυνάμεις μας στα πλαίσια του δυνατού, θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε και θα λειτουργήσουμε όλοι σαν μια συγκροτημένη ομάδα, με ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Ευχαριστώ και εγώ τον Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει και με εμπιστεύεται σε ένα τόσο δύσκολο πόστο. Οι δημαρχίες έχουν και συνέχεια και συνέπεια στο έργο τους. Υπάρχει έργο εν εξελίξει που εμείς θα πρέπει να το προωθήσουμε και να το αποπερατώσουμε. Δυστυχώς αναλαμβάνουμε σε περίοδο ισχνών αγελάδων. Εχάθηκε η εποχή των παχιών αγελάδων που μπορούσε να γίνει αναπτυξιακό έργο για το Δήμο. Όμως έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, καλός γνώστης των πραγμάτων και έχουμε και πιστεύω μια πολύ καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και θα τα καταφέρουμε και θα επιτύχουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τη θέση που μου εμπιστεύτηκε. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί. Σήμερα είναι στη θέση του Δημάρχου. Εμένα είμαι στη θέση του Αντιδημάρχου. Ξέρω που πάω, ξέρω τι θα βρω. Δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα. Θα προσπαθήσω, θα ξαναπροσπαθήσω και πάλι θα προσπαθήσω. Πιστεύω στο τέλος και με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των Αντιδημάρχων, των συγκεκριστών, όλων των υπηρεσιών, των διευθυντών, να έχουμε το αποτέλεσμα που η Αμαλιάδα πρέπει να έχει.